Καλησπέρα λοιπόν. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή παρουσίαση θέσεων του σχήματος της αντικαπιταλιστικής ανατροπής στην Αττική που παρεμβαίνουμε στην περιφέρεια και έχουμε και δύο εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους. Σήμερα θα παρουσιάσουμε και το ψηφοδέλτιό μας με 153 αγωνιστές και αγωνίστριες από όλους τους τομείς της Αθήνας, από όλα τα κινήματα, νέους, νέες, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, συνταξιούχους, συνταξιούχες, ανέργους, άνεργες, από περιβαλλοντικά κινήματα, από κινήματα φεμινιστικά, ενάντια στο φασισμό, εργατικά κινήματα. Είμαστε εδώ, μια συλλογικότητα παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε συλλογικότητα σαν τη δική μας, που είναι όχι μόνο μια σειρά από πολλούς αποκλεισμούς που δεχόμαστε, μια σειρά από πολλές δυσκολίες που εμφανίζονται μπροστά μας και προσπαθούν τέλος πάντων να εκδιώξουν κάθε τέτοια φωνή σαν και τη δική μας από τα περιφερειακά συμβούλια και από κάθε τέλος πάντων θεσμικό φορέα. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να υπάρχουμε και έχουμε παρουσία αδιάλειπτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο από το 2010 με παλαιότερους και παλαιότερες περιφερειακούς συμβούλους, τον Άγγελο Χάγιο, τη Δέσποινα Κουτσούμπα, τον Νίκο Αδαμόπουλο, τον Κώστα Τουλγαρίδη, την Έλλη Αλεξίου και σημερινούς περιφερειακούς συμβούλους, τη Δέσποινα Κουτσούμπα και τον Ηλία Λοΐζο. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, όπως είπα, από όλα τα κινήματα και επιχειρούμε να σας κάνουμε μία παρουσίαση του προγράμματός μας και των θέσεών μας. Καταλαβαίνουμε είναι μέρες οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες πραγματικά για όλους και για όλες μας. Παρακολουθούμε με τρομερή οργή και απέχθεια όλο αυτό που συμβαίνει με τις πλημμύρες και την πρωτοφανή αυτή περιβαλλοντική και κοινωνική καταστροφή που συμβαίνει στη Θεσσαλία. Γι' αυτό πήραμε κάπως και την πρωτοβουλία σήμερα, παράλληλα με την παρουσίαση των θέσεων, να συλλέξουμε και τα είδη πρώτης ανάγκης προκειμένου να πάνε στις πληγήσεις περιοχές σε μια προσπάθεια έμπρακτης ταξικής αλληλεγγύης απέναντι στους πληγέντες και στις πληγήσεις. Θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουμε, να δώσω το λόγο στον Κώστα Τουλγαρίδη, τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου της αντικαπιταλιστικής ανατροπής στην Αττική.